Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινούν σήμερα και επισήμως τα stress test των ελληνικών τραπεζών, ενώ ταυτόχρονα μπαίνει οριστικό τέλος στους φυσικούς πληστηριασμούς, καθώς ξεκινάει η αποκλειστική διεξαγωγή τους με ηλεκτρονικό τρόπο για τις οφειλές μεταξύ των ιδιωτών. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται σήμερα να διεξαχθούν 70 πληστηριασμοί, ενώ μέχρι και χθες ήταν προγραμματισμένοι 1584, οι οποίοι έχουν ημερομηνία διεξαγωγής ως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Και ενώ οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί μεταξύ ιδιωτών αλλά και ιδιωτών τραπεζών ξεκινούν σήμερα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και για οφειλές του Δημοσίου και συγκεκριμένα από την 1η Μαΐου. Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν πάντως ότι εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018 αναμένεται από τις τράπεζες να διεξαχθούν περισσότεροι από 12.000 πληστηριασμοί. Όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά σοβαρών προβλημάτων, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και των πιέσεων που προκαλούνται από γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι το μεταναστευτικό, και οι πολιτικές που επιλέγονται δεν οδηγούν στην εξεύρεση λύσεων ικανών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρώπη που αποδίδει, που προστατεύει και δίνει λύσεις στα κράτη-μέλη. Αναφέρει σε συνέντευξή της στο insider.gr η αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, Μαρία Ζωάου Ροντρίγκες. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, επισημαίνει. Τονίζει πως η προσπάθεια αποκατάστασης της δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνικής προστασίας. Στο τέλος του μήνα, με την έλλειψη των δανειστών στην Αθήνα, σχεδιάζει η ΕΣΥ του Υπουργείου Εργασίας να θέσει επιτάπητο στο θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού των 585 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα είναι φλέγον βέβαια για την κοινωνία, καθώς πριν από τα μνημόνια ο κατώτατος μισθός αφορούσε το 10% των εργαζομένων, ενώ σήμερα με μισθό έως και 600 ευρώ αμείβεται ένα στους τρεις εργαζόμενους. Αναζητώντας τη φόρμουλα που θα εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των δανειστών, το σενάριο που επεξεργάζεται το Υπουργείο βασίζεται πάνω στο πορτογαλικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει τη σταδιακή αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού χρόνο με το χρόνο. Να μην ξεχνάμε πως η οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει απαραίτητος να φέρει την βούλα των δανειστών, καθώς όλα θα περνούν από την έγκρισή τους κατά την τριετή περίοδο εποπτείας που θα ακολουθήσει μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 835,05 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,81% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.